είναι ξεχωριστό και δείχνει και την ευαισθησία της νέας γενιάς σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και με τα ζώα και με τα πτηνά, ίσως και άγρια πτηνά. Καθώς μαθητές στο πρότυπο γυμνάσιο Ηρακλείου βρήκαν στον τύπο κυκλοφορή ότι βρήκαν μία τραυματισμένη κουκουβάκια. Ωστόσο, ο σωστός όρος είναι ότι βρήκαν μία τραυματισμένη ζάρα. Αμέσως ειδοποιήθηκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, παραδόθηκε το πτηνό και έχει ξεκινήσει η διαδικασία περίθαλψης. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Πέτρος Λιμπεράκης, ζωολόγος και επιστήμονας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Κύριε Λιμπεράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ζάρα, σωστά, αυτός είναι ο σωστός όρος. Ζάρα είναι κριτική ονομασία. Ναι. Κουκουβάγες, λέμε όλα τα νυχτόβια αρπακτικά συλλογικά, αλλά κάθε είδος έχει διαφορετικό όνομα. Μάλιστα. Αλλού το λένε, εδώ στο περιοχή της Ανατολικής Κρήτης κυριαρχεί το ζάρα. Είναι ένα είδος το οποίο χαρακτηρίζεται και σπάνιο? Όχι, όχι. Είναι αρκετά κοσμοπολίτικο. Απ' την άλλη όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει, ίσα ίσα και για τη φύση έχει ενδιαφέρον, αλλά και για τον άνθρωπο. Είναι ένα από τους βασικούς θηρευτές ποντικών και αρουραίων που κάνουν ζημιά στον άνθρωπο. Μάλιστα. Και ειδικά τώρα την εποχή της αναπαραγωγής, σειρεύει πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίους για να ταΐσει, να φάει και ίδια, να ταΐσει και τα μικρά της. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Μαθητές λοιπόν στο πρότυπο γυμνάσιο βρήκαν το πτηνό που, κάτω από ποιες συνθήκες και πιο μετά να περάσουν και στην εξέλιξη βέβαια της περίθαλψης. Κοιτάξτε, αυτή την εποχή είναι η εποχή που έχουμε πάρα πολλούς νεοσούς. Δηλαδή γεννιούνται τα μικρά πουλιά, οτιδήποτε είδος, δηλαδή από κουκουβάγες αλλά και άλλα, χελιδόνια, άλλα πουλιά, και πέφτουν από τις φωλιές τους. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι και ένα παραπάνω εδώ τα παιδιά που το βρήκανε, μάλλον έχει πέσει λοιπόν στην αυλή του σχολείου από κάποια παρακείμενη φωλιά και μας ειδοποίησαν. Είναι δηλαδή νεαρής ηλικίας. Επιληφθήκαμε για τα περαιτέρω. Ναι. Αυτή την εποχή έχουμε μεγάλες αφήξεις από νεοσούς που πέφτουν από τις σχολιές. Εάν δεν υπήρχε ανθρώπινη κινητοποίηση και παρέμβαση, η τύχη του πτηνού ποια θα ήταν? Πιθανότατα θα γινόταν θύμα κάποιας γάτας πιο πολύ για παιχνίδι παρά για την αναγκαία τροφή. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν. Είναι το πιθανότερο δηλαδή. Σε ποια κατάσταση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σε ποια κατάσταση το παραλάβατε και αυτή τη στιγμή πώς κυλάει και η εντός εισαγωγικών νοσηλεία? Κοιτάξτε, ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση, αλλά θέλει μια φροντίδα ιδιαίτερη μέχρι να γίνει πιο ικανό να μπορεί να πετάξει μόνο του, να μην μπορεί να μπορεί δηλαδή, να απογειωθεί και να πάει σε ασφάλεια, ενώ τώρα δεν μπορούσε όντας νεοσός. Αυτό όπως και άλλοι νεοσοί που φροντίζουμε αυτή την εποχή, είτε εμείς είτε συνεργάτες μας στην Αθήνα, το Κέντρο Περίθαλψης Άνιμα, τα φροντίζουμε μέχρι μια ηλικία και μετά τα ξαναπελευθερώνουμε στο αναλόγως το είδος, συνήθως στο σημείο που βρέθηκαν ή πολύ κοντά. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο με μια συμβουλή προτροπή στους τηλεθεατές. Είναι μια περίοδος, όπως μας είπατε κι εσείς, μπορεί να έρθουμε σε οπτική επαφή με τραυματισμένο πτηνό, το οποίο ίσως να έχει πέσει από τη φωλιά του. Τι πρέπει να πράξουμε, ποιους πρέπει να καλέσουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε? Ωραία. Το πρώτο πράγμα είναι, αν ξέρουμε που είναι η φωλιά, να το επιστρέψουμε στη φωλιά του. Δηλαδή, καλύτερα από τη μαμά του δεν θα το φροντίσει κανένας. Όση προσπάθεια και καλή διάθεση και να έχουμε. Η δεύτερη προσέγγιση είναι να επικοινωνήσει μαζί μας. Υπάρχουν τα τηλέφωνά μας και τα στοιχεία μας στο δίκτυο διαθέσιμα. Από εκεί και πέρα το αναλαμβάνουμε. Απλώς αυτό που δεν αντιλαμβάνεται πολύ ο κόσμος είναι ότι εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας δεν είμαστε υπηρεσία περισυλλογής. Το κάνουμε εθελοντικά. Πέρα από τη δουλειά μας δηλαδή. Και γι' αυτό ζητάμε και τη συνδρομή του κόσμου. Η μεγάλη πλειονότητα του κόσμου ανταποκρίνεται, που τι είναι, να μας φέρουν το πουλί ή αν είναι μακριά να το βάλουν σε μια κούτα μέσω του ΚΤΕΛ ή κάποιο άλλο τρόπο να φτάσει στο Ηράκλειο και το περισυλλέγουμε και αναλαμβάνουμε τα περαιτέρω. Πολλοί ενδιαφέρονται να τα ταΐσουν από καλή πρόθεση. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Στην καλύτερη περίπτωση τώρα το καλοκαίρι είναι να τους φτιάξουμε λίγο νερό στα λουθούνια, αλλά μέχρι εκεί. Αντέχει το πουλί για το διάστημα μέχρι να έρθει σε εμάς να πάρει τη φροντίδα που πρέπει. Μάλιστα. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
κύριε Λιμπεράκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.